Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Χρόνια πολλά σήμερα σοφίας, πίστεως και αγάπης σε όλες τις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες. Και βέβαια με την ευκαιρία να ευχηθώ και καλή σχολική χρονιά σε όλη την εκπαιδευτική οικογένεια, μαθητές, δασκάλους, γονείς. Έχουν περάσει περίπου 15 μήνες από την τελευταία εκλογική αναμέτρηση. Είναι ένας χρόνος αρκετός για να γνωρίσουν οι νέοι αιρετοί το αντικείμενο και μετά από αυτό το διάστημα να μας δώσουν και κάποια τα πρώτα δείγματα γραφής. Με αφορμή λοιπόν την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος, προσωπικά δηλώνω παρόν στα πολιτικά πράγματα του νομού και προτίθεμαι να ασκήσω τα καθήκοντά μου μέσα από την θέση του πολιτευτή στην οποία με εξέλιξε ο φλωρινιώτικος λαός, τον οποίο για άλλη μια φορά ευχαριστώ για όλα αυτά τα χρόνια της στήριξης. Όπως είπα προηγουμένως, ο χρόνος αυτός είναι αρκετός για να δώσει κάποιος τα πρώτα δείγματα γραφής και στο διάστημα αυτό το οποίο θα ακολουθήσει θα στηρίξω με όλες τις δυνάμεις τα συμφέροντα του φλωρινιώτικου λαού, εννοείται και της χώρας, και σε όλα τα μεγάλα θέματα του νομού θα συμπαραταχθώ με όλους τους αιρετούς άρχοντες της κεντρικής και της αυτοδιοίκησης και της κεντρικής διοίκησης, και εννοείται ότι ως πρώην βουλευτής και ως πολιτευτής, και εννοείται ότι θα στηρίξουμε και τα μεγάλα θέματα της χώρας. Αυτά είχα να πω στην δική μου τοποθέτηση. Θέλω να εκφράσω βεβαίως τη χαρά μου που συναντιόμαστε μετά από 1,5 χρόνο περίπου. Θέλω να γνωρίζετε ότι σας θεωρώ, εκτός του ότι σας έχω συγχαρεί πάρα πολλές φορές για το πλούσιο και δημιουργικό σας έργο, σας θεωρώ και συνεργάτες και σας ευχαριστώ για τη βοήθεια την οποία προσφέρατε όλα αυτά τα χρόνια με την κριτική σας πάνω στα πεπραγμένα τα δικά μου και γενικότερα όλων των αιρετών αρχόντων. Και βεβαίως δεσμεύομαι την επόμενη φορά, επειδή έχω γίνει παππούς, να σας κάνω ένα τραπέζι μετά τη συνέντευξη και χωρίς να έχει συνέντευξη. Τώρα θα κατέβω στην Αθήνα, γυρνώντας από την Αθήνα μέσα στον Οκτώβριο, κάποια μέρα να έχουμε το γεύμα αυτό το οποίο θα δώσω. Εννοείται, το λέω δημοσίως. Τώρα, ναι, τον Οκτώβριο. Μα το είπα κιόλας. Λοιπόν, επειδή όμως είναι συνέντευξη, η κύρια τοποθέτησή μου ήταν αυτή. Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Κύριε Αντωνιάδη, στον απολογισμό σας αναφερθήκατε σε μια σειρά σημαντικών έργων για τον νομό. Έχετε παρακολουθήσει την πορεία των έργων αυτών? Θα την παρακολουθήσετε το επόμενο διάστημα, γιατί αφήσατε, όπως είπατε, ένα χρονικό διάστημα στον νυν βουλευτή, αλλά και στην κυβέρνηση, να δείτε πώς θα πάνε όλα αυτά τα πράγματα, πώς θα πάνε όλα αυτά τα έργα. Στον απολογισμό μου, στις εκλογικές αναμετρήσεις του 23, είχα αναφέρει ότι με χαρά και με περηφάνεια θα έλεγα στα πεπραγμένα μου ένα έργο άνω των 200 εκατομμυρίων, το οποίο είχα απαριθμίσει στις προεκλογικές συγκεντρώσεις και του Αμιντέου και της Φλόρινας. Εγώ ήθελα να ρωτήσω από περιέργεια, αυτό ήταν ένα έργο του κυβερνητικού βουλευτή με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω εσάς, εάν στους 15 μήνες, εάν έχετε κάποιο νέο για έστω από ένα από αυτά τα έργα, τα οποία ήταν έργα τα οποία χρηματοδοτούσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως, η πινελιά και η σφραγίδα ήταν του κυβερνητικού βουλευτή, εάν υπάρχει ενημέρωση για τα συγκεκριμένα έργα. Εάν έχει γίνει μία σύσκεψη των παραγόντων όπως είχα θεσμοθετήσει εγώ για να παρακολουθούμε αυτά τα έργα και βεβαίως μέσω ημών με ύψιλον των δημοσιογράφων να ενημερώνουμε το φλωρινιώτικο λαό για το πού βρίσκεται το κάθε έργο. Ποια είναι η εξέλιξή του, ποια είναι η πρόοδός του. Εγώ προσωπικά 15 μήνες δεν έχω ακούσει τίποτα. Σήμερα όμως δεν πρόκειται να ασχοληθώ με τα συγκεκριμένα. Σε μία επόμενη συνέντευξη στους επόμενους μήνες για όλα αυτά τα έργα ένα-ένα θα σε ενημερώσω για την εξέλιξη και πού βρίσκεται
και αν έχει προοδεύσει και αν όχι, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι δεν αρκεί μόνο να εγκριθεί ένα έργο, το έργο αυτό περνά από διάφορα στάδια. Εγκρίνεται πολιτικά η κατασκευή ενός έργου, πρέπει να γίνει η μελέτη, άρα πρέπει να παρακολουθείς τη μελέτη, να έχεις χρήματα για να κατασκευάσεις τη μελέτη, να ολοκληρωθεί η μελέτη, να βρεθούν τα κονδύλια για να δημοπρατηθεί, να παρακολουθείς όλη την εξέλιξη του έργου, γιατί μπορεί στα διάμεσα να πτωχεύσει ο εργολάβος και το έργο να μείνει μη κατασκευαστέο, και βέβαια να φτάσουμε ως την πολυπόθητη στιγμή που θα κοπεί η κορδέλα, που θα παραδοθεί το έργο έτοιμο στον λαό. Έχει πάρα πολλά στάδια, έχει πολύ χρόνο. Τα μεγάλα έργα υποδομής θέλουν από 5 μέχρι 7 χρόνια. Και άρα σε αυτό το διάστημα πρέπει κάποιος να είναι μονίμως πίσω, μπροστά και πάνω από το συγκεκριμένο έργο. Κύριε Ντονιάδη, ποια είναι τα σχέδιά σας για την πολιτική σας πορεία στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας αλλά και στη Νέα Δημοκρατία? Ενδιαφέρεστε για τη θέση του βουλευτή? Ναι. Όπως είπα και στην τοποθέτησή μου, είμαι πολιτευτής αυτού του νομού και θα ασκήσω τα καθήκοντά μου μέσα από την θέση του πολιτευτή. Και νομίζω ότι θα βοηθήσω όσο μπορώ, το πιστεύω δηλαδή, θα βοηθήσω πάρα πολύ τον νομό σε όλα τα τεκτενόμενα, πολιτικά, κοινωνικά, πνευματικά. Είπα ότι για 13-15 μήνες εκ του σύνυγκης παρακολουθούσα τα πολιτικά πράγματα, από εδώ και πέρα πλέον ενεργά, αφού έχει παρέλθει και ο χρόνος της γνωριμίας του νέου εκλεγμένου με το αντικείμενο αυτό, από εδώ και πέρα θα με έχετε συχνά κοντά σας. Κύριε Ντονιάδη, είπατε ότι 15 μήνες είναι, και πράγματι είναι ένας ικανός χρόνος για να κρίνουμε, να αξιολογήσουμε το έργο κάποιου. Εσείς, με την εμπειρία των 8 χρόνων, των 2 θητιών, πώς αξιολογείτε και κρίνετε την πορεία του κυβερνητικού βουλευτή, του κ. Παπασωτηρίου? Μιλάτε για τον απολογισμό που έχει κάνει ή γενικότερα? Συνολικά, ναι, για την πορεία. Ναι, γιατί ο απολογισμός είναι όλη η πορεία. Για την παρουσία. Ναι, θα πω, βασικά θα πω αυτό που ανέφερε στον απολογισμό, γιατί νομίζω ότι στον απολογισμό τα περιλαμβάνει όλα όσα έχει. Δεν νομίζω να κάνει κανείς απολογισμό και να κρύβει έργα τα οποία έχει κάνει. Καταρχάς να πω για τον απολογισμό που έχει κάνει και για την παρουσία. Είναι για μένα ένας απολογισμός φτώχειας και απαγοήτευσης του φλωρινιώτικου λαού, ο οποίος άλλα περίμενε. Νομίζω ότι συνάδελφός σας, ο παρατηρητής, νομίζω, τον είχε αποκαλέσει φτωχό. Εγώ θα πω για την ακρίβεια ότι είναι πανφτωχός. Ένα αδιανό πουκάμισο, ένα πολιτικό κουφάρι. Δηλαδή δεν έχει κάτι στο οποίο να σταθείς μέσα στον απολογισμό. Μια πρόχειρη ανάγνωση που έκανα, είχε καταρχάς στα 4-5 που ανέφερε, 2 δεν. Δεν υποβαθμίστηκε το νοσοκομείο, δεν υποβαθμίστηκε η δικαιοσύνη με το πρωτοδικείο κτλ. Κτλ. Όταν ξεκινάς λοιπόν ένα απολογισμό με τα δεν, άρα δηλαδή αυτά τα οποία βρήκες, αγωνίζεσαι πώς θα τα κρατήσεις, αναφέρθηκε σε κάποιες ζημιές από καιρικές συνθήκες, όπως είναι ο δρόμος, οι ζημιές που έγιναν στο Πισοδέρι, εν πάση περιπτώσει πάνω, που και αυτά υπάρχουν σχετικά κονδύλια τα οποία τα αναπληρώνουν, άρα δεν είναι τίποτα το οποίο έχει γίνει καινούριο, αυτονόητα δηλαδή γίνονται. Αναφέρθηκε στον ΕΛΓΑ για τις ζημιές και την αποκατάσταση των ζημιών, την πληρωμή, συγγνώμη, των καλλιεργητών και των παραγωγών. Ο ΕΛΓΑ είναι ένας θεσμός δεκαετίας, δεν έχει ανάγκη τον βουλευτή ή τον δήμαρχο. Γίνεται ζημιά, έρχονται οι εκτιμητές, κατατίθενται οι καταστάσεις και οι παραγωγοί πληρώνονται. Θα μπορούσε να είναι έργο αυτό, εάν τώρα πρόσφατα που έγιναν οι ζημιές, ειδικά στην περιοχή του Αμιντέου αλλά και της Φλόρινας, που οι παραγωγοί επλήγησαν γιατί με θερμοκρασίες 37-38 είχαν καταστροφές, και ο ΕΛΓΑ επικαλείται και σωστά ότι ο κανονισμός δεν επιτρέπει αν δεν γράψει η θερμοκρασία 40 βαθμούς. Άρα είναι εκτός κανονισμού και δεν τους αποζημιώνει. Αν ενθυμίστε το 21 ή το 20, δεν θυμάμαι, τότε είχα συναντήσει προσωπικά τον Πρωθυπουργό για τη μεγάλη καταστροφή που ήταν εκτός κανονισμού ΕΛΓΑ. Και τότε πληρώθηκε ο νομός μας και όλη η Ελλάδα η οποία επλήγει για το συγκεκριμένο. Αυτό είναι ένα έργο, γιατί
πράγματι είναι καινούρια κονδύλια εκτός κανονισμού υλικά. Όλα τα υπόλοιπα είναι θεσμικά. Ανακοινώθηκαν και κάποια άλλα τα οποία δεν είναι επίσημα. Είναι στις προθέσεις σε σχέση με το Πανεπιστήμιο. Δεν έχω δει καμία επίσημη ανακοίνωση από τον Υπουργό. Θα δούμε κτλ. Ας το δούμε. Μακάρι ό,τι έρχεται είναι καλοδεχούμενο, αλλά σε γενικές γραμμές. Και κλείνω. Για μένα ήταν ένας απολογισμός φτώχειας και απογοήτευσης. Γιατί συνήθως τον πρώτο χρόνο, τον πρώτο 1,5 με 2 χρόνια, δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό, συναντάς υπουργούς, φέρνεις υπουργούς. Αν θυμάστε, στη συντριπτική πλειοψηφία των υπουργών οι οποίοι έρχονταν στη Φλόρινα, όλοι κάτι ανακοίνωναν για τον νομό. Ήρθε ο Παναγιωτόπουλος, ανακοίνωσε το θέμα του στρατοπέδου, το οποίο είχε αποφασιστεί να φύγει και παρέμεινε και έγινε συγκέντρωση με 100 στρατιωτικούς μόνιμους στη Φλόρινα, στους οποίους ζήτησα και απέτησα και προσωπικά ανακοίνωσε τι θα μείνει. Ήρθε η κυρία Μενδώνη, ανακοίνωσε 3 έργα. Ήρθαν διάφοροι υπουργοί, για κάθε υπουργό υπήρχε προετοιμασία και όποτε ερχόταν εδώ, ανακοίνωνε κάποιο έργο το οποίο έμεινε στο νομό. Κύριε Γιάννη, η ερώτησή μου είναι πολύ κοντά στη συναδέλφου κυρία Αριστίδη. Την άνοιξη, από ό,τι φαίνεται και οι πληροφορίες που έχω, είναι ότι θα έχουμε εκλογές. Κατά πάσα πιθανότητα. Είστε έτοιμος να κατέβετε για υποψήφιους βουλευτής ή όχι? Ναι. Αυτό το απάντησα, σαφέστατα και είμαι, ναι, όχι, σαφέστατα, το επαναλαμβάνω και λέω ναι, είμαι πολιτευτής και εννοείται ότι θα κατέβω. Βέβαια η δική μου εκτίμηση είναι ότι δεν θα γίνουν εκλογές, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εξαντλήσει την τετραετία. Πρώτον γιατί είναι θεσμικός και το πιστεύει, ανήκει στα προσωπικά του πιστεύω να εξαντλείται η τετραετία. Και δεύτερον γιατί δεν το συμφέρει. Γιατί αυτή τη στιγμή έχει μία απόλυτη πλειοψηφία, για ποιο λόγο να πάει σε εκλογές και μετά με βάση τις δημοσκοπήσεις, ναι μεν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, αλλά δεν θα έχει την απόλυτη πλειοψηφία μέσα στη Βουλή για να μπορεί να υλοποιεί το έργο της και θα πρέπει να συμπράξει με ένα και ενδεχομένως και με δύο κόμματα για να μπορέσει να κάνει κυβέρνηση. Ξέρετε, το ρώτησα αυτό διότι ευρέως και προχωρεί στην Φλόρινα ότι είστε έτοιμος να κατέβετε ως υποψήφιος δήμαρχος και όχι ως βουλευτής. Γι' αυτό ακριβώς να ακούσουν αυτοί που το λένε ότι δεν υπάρχει τέτοιο στοιχείο ως υποψήφιος δήμαρχος, αλλά η δουλειά σας είναι και πάλι ως υποψήφιος βουλευτής. Νομίζω σας απάντησα. Κύριε Αντωνιάδη, σε όλες σχεδόν τις συνεντεύξεις σας στη θητεία ως βουλευτής, κάνατε σκληρή κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση ότι έπληξε την περιφερειακή ενότητα Φλόρινας με την πολιτική της. Σήμερα, το 2024, πιστεύετε ότι είμαστε καλύτεροι από εκείνη την περίοδο? Λίγο να το ξεκαθαρίσω. Η κριτική μου ποια ήταν? Όταν το 19 κατεβήκαμε στις εκλογές, είχα πει το εξής. Προκαλούσα τότε τον ΣΥΡΙΖΑ να μου πει ένα έργο το οποίο έκανε στην τετραετία 15-19. Και τότε δεν έβρισκα καμία απάντηση. Ένα. Και το ένα έργο το οποίο έκανε, εγώ τους το είπα, γιατί είχα την παράθεση και με τους υποψήφιους βουλευτές και με την τοπική του ΣΥΡΙΖΑ, την ομαρχιακή. Ήταν μόνο οι μονάδες βιομάζας στο Μηνδαίο, οι οποίες έγιναν εκ των πραγμάτων, εξ ανάγκης, γιατί σταματούσε η τηλεθέρμανση. Και δεν μπορούσε να μείνει χωρίς τηλεθέρμανση τα Μήντιο, η Λεβέα και ο Φιλότας. Και άρα κάνανε αυτό το μοναδικό, εξ ανάγκης. Όταν εγώ το 23 παρέδωσα, ανέφερα έργα 200 εκατομμυρίων. Ήμουν πολύ σαφής. Τα οποία όμως δεν είχαν ξεκινήσει. Δεν είχε ξεκινήσει. Άρα το αρδευτικό. Δεν έχουμε κάποιο έργο σε εξέλιξη. Ωραία, απαντώ. Δεν είχε ξεκινήσει το αρδευτικό των Πρεσπών. Δεν είχε ξεκινήσει το αρδευτικό της Τριανταφυλιάς. Δεν είχε ξεκινήσει το αρδευτικό του Παρορίου. Δεν είχε ξεκινήσει το αέριο. Το αέριο για τη Φλόρινα. Το φυσικό αέριο το οποίο χρηματοδοτεί η κυβέρνηση. Γιατί τα προηγούμενα είχαν ξεκινήσει πιο νωρίς. Όχι, κανείς λάθος. Το αρδευτικό της Τριανταφυλιάς ξεκίνησε επί ημερών της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά εκτελείται. Οι μελέτες είχαν γίνει από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Συγγνώμη. Στην τοποθέτησή μου σας εξήγησα ότι όλα τα έργα υποδομής είναι διάρκειας 5 με 7 ετών. Για τα συγκεκριμένα έργα όμως, πολλάκι σε συνεντεύξεις μου σας είχα πει ότι την περίοδο του κορονοϊού που δεν κινούταν τίποτα, εγώ ήμουνα στην Αθήνα και πήγαινα από Υπουργείο σε Υπουργείο
για να προχωρήσουν τάχιστα τα τρία αρδευτικά, να δημοπρατηθούν και να ξεκινήσουν. Και όταν τελείωσε ο κορονοϊός, αυτά τα αρδευτικά ήταν πρώτα στη γραμμή και είχαν αρχίσει να υλοποιούνται. Τίποτα δεν γίνεται με μαγικό ραβδί. Ό,τι το αφήνει στην τύχη του, μένει εκεί που το άφησε πριν από ένα, πριν από δύο χρόνια και κινδυνεύει και να πενταθεί. Γιατί οι υπόλοιποι βουλευτές και οι υπόλοιποι νομοί κυνηγάνε αυτά τα κονδύλια. Και ο υπουργός, όταν εσύ δεν είσαι έτοιμος, προκειμένου να μην χαθούν, τα δίνει στον άλλο νομό. Άρα πρέπει να τρέχει 24 ώρες το 24ωρο. Πάντως, όταν ανέλαβε ο βουλευτής, ο κ. Παπασωτηρίου, έκανε σκληρή κριτική για τα τελευταία χρόνια ότι η Φλόρινα υστερεί. Προετοιμάστε. Μπράβο. Ήρθε λοιπόν η ώρα να συγκρίνουμε τους 15 μήνες του νέου βουλευτή με τα προηγούμενα 4 χρόνια του προηγούμενου. Κύριε Αντωνιάδη, δεν σχολιάσατε καθόλου την απόφαση του εκλογοδικείου. Έχετε να πείτε κάτι γι' αυτό? Η απόφαση του καταρχάς είναι απόφαση της δικαιοσύνης. Δεν θέλω να μπω σε αυτές τις λεπτομέρειες. Σεβόμαστε την απόφαση της δικαιοσύνης, όποια και αν είναι αυτή. Βεβαίως και οι κρίνοντες κρίνονται. Εγώ απλώς μόνο θέλω να πω ότι για το συγκεκριμένο θέμα ο νόμος λέει ότι δεν μπορεί κάποιος να κατέβει υποψήφιος στην περιοχή στην οποία είναι διοικητής και ανήκει το ίδρυμα. Π.χ. προκειμένου στο νομό τάδε, το ίδρυμα τάδε. Υπάρχει όμως δεδικασμένο το οποίο λέει ότι όταν επεκτείνεται η αρμοδιότητα και σε άλλες εκλογικές περιφέρειες, επεκτείνεται και το κόλλημα. Είμαι σαφής. Και σταματώ εδώ. Κύριε Αντωνιάδη, ο κάθετος άξονας θεωρείται ένα κομβικό έργο για την ανάπτυξη της περιοχής, αλλά και για την ποιότητα ζωής μας. Ο κύριος Παπασωτηρίου δήλωσε δημόσια και μάλιστα στο κρατικό ραδιόφωνο ότι για τον κάθετο άξονα γίνανε ελάχιστα πράγματα μέχρι την ημέρα που ανέλαβε. Πώς κρίνετε εσείς αυτή τη θέση του κυρίου Βουλευτή? Καταρχάς να πω, γιατί ακούω και διάφορα τώρα ότι σκέπτονται να αλλάξουν ξανά τη χάραξη με καινούργιες μελέτες και τέτοια, αλλά αυτό δεν είναι διασταυρωμένο. Περιμένω κάποια επίσημη ανακοίνωση για να ξέρω να τοποθετηθώ. Ευτυχώς για μας όλες οι συγκεντρώσεις γίνονταν δημόσια, δίνονται και συνεντεύξεις τύπου και πρέπει να ξέρετε ότι ένας από τους λόγους που κάναμε τις δηλώσεις ενώπιόν σας ήταν για να μπορέσουμε να δεσμεύσουμε είτε τους τεχνοκράτες εν προκειμένου τη Νέα Εγνατία, είτε τους πολιτικούς εν προκειμένου υπουργούς, πρωθυπουργούς και τα λοιπά πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Γνωρίζετε ότι η μελέτη αυτή ξεκίνησε με χρήματα τα οποία έδωσε η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Επιμερών Καρυπίδη, περίπου στο 1 εκατομμύριο. Τα χρήματα αυτά τα πήρε η Εγνατία για να μπορέσει να κάνει τη μελέτη. Τα τελευταία 2 χρόνια, 1,5 χρόνο του ΣΥΡΙΖΑ, η μελέτη είχε παγώσει και δεν μας το λέγανε, δεν το ξέραμε. Μας λέγανε όλοι προχωράει κανονικά, γιατί ο τότε υπουργός από την Κρήτη, ο καθηγητής, ο κύριος... Ποιος δεν είναι? Όχι, όχι. Του ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς. Του ΣΥΡΙΖΑ δεν δεχότανε να περάσει ο δρόμος πάνω από τις επιχωματώσεις οι οποίες είχαν γίνει. Δεν υπήρχε από κάτω κάλυνο. Του Βαρβούτη. Και τότε, όταν αναλάβαμε εμείς το 19 και το έμαθα ότι χάσαμε 1,5 χρόνο εξαιτίας της κυβέρνησης και εξαιτίας αυτής της αιμονής του τότε υπουργού. Σταθάκης. Ο Σταθάκης. Ωραία. Σταθάκης. Του κυρίου Σταθάκη, με τον πρώην γενικό γραμματέα, υφυπουργό, τον κύριο Θωμά, ο οποίος βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περάσαμε τροπολογία με την οποία επιτρέπονταν να περάσει ο δρόμος από τις επιχωματώσεις. Και άρχισε να περπατάει ξανά η μελέτη. Η μελέτη πέρασε από δύσκολες περιόδους. Κάποιο διάστημα, κατά καιρούς επισκεφτόμουν αναδίμηνο τρίμηνο την Εγνατία για να βλέπω την εξέλιξη. Κάναμε και 2-3 επίσημες συναντήσεις στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Φλόρινας, πάλι για να ενημερωθούν και οι συμπολίτες μας, αλλά και για να δεσμεύσουμε την Εγνατία στο χρονοδιάγραμμα το οποίο έδινε. Επίτηδες επέμενα μετά από κάθε σύσκεψη να μας λένε και ένα χρονοδιάγραμμα
για να δεσμεύει το χρονοδιάγραμμα αυτό βασικά την Εγνατία. Και αν θυμάστε ένα διάστημα το οποίο έλειπα, είχε έρθει τότε η Εγνατία χωρίς να γνωρίζω εγώ και ανακοίνωσαν τότε όλοι μαζί, αντιπεριφερειάρχες, δήμαρχος, οι πάντες, ότι θα πάνε σε μια καινούρια χάραξη, ενώ δώσαμε το 1 εκατομμύριο, χωρίς να μας λένε ποιος είναι ο συγκεκριμένος λόγος, θα πάνε σε μια καινούρια χάραξη. Να χάσουμε δηλαδή τα 4 χρόνια και το 1 εκατομμύριο και χωρίς να μας πούν τα νέα λεφτά και χωρίς να... πού θα βρεθούν τα νέα κονδύλια και από πού θα περάσει ο νέος δρόμος, ποιο είναι το εμπόδιο, να πάμε σε καινούρια χάραξη. Και τότε απείλες ότι θα πάω στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και θα καταθέσω μήνυση κατά παντός υπευθύνου και ως διαμαγείας το έργο συνεχίστηκε να γίνεται. Η δέσμευση λοιπόν, και κλείνω με αυτό, ήταν από την Εγνατία, το λέω ξεκάθαρα, ότι η μελέτη συμβατική θα είναι έτοιμη την άνοιξη του 23 και τα περιβαλλοντικά θα είναι έτοιμα μετά από κανένα εξάμηνο το φθινόπωρο του 23. Τελικά το χρονοδιάγραμμα αυτό άλλαξε, ότι η μελέτη μετά θα είναι έτοιμη την άνοιξη του 24 και τα περιβαλλοντικά το φθινόπωρο του 24 και έκτοτε είμαστε εκεί που είμαστε. Κάπου στο πουθενά. Πού είμαστε? Κάπου στο πουθενά. Δεν ξέρουμε πού είμαστε. Κύριε Ντονιάδη, έχετε κάνει κάποια ανάλυση του εκλογικού αποτελέσματος των βουλευτικών εκλογών έτσι ώστε να εντοπίσετε τυχόν λάθη που σας οδήγησαν στο να χάσετε τη βουλευτική έδρα? Και αν ναι, αυτή τη φορά θα κάνετε κάποιες διορθωτικές κινήσεις? Ναι. Μιλάτε για αποτίμηση των εκλογικών αποτελεσμάτων. Αυτό είναι μια βαθιά πολιτική διαδικασία. Αυτό παλιότερα το κάναν τα κόμματα. Την τελευταία δεκαετία, έστω και 15 ετία, δεν το κάνουν πλέον ούτε τα κόμματα. Ίσως το ΚΚΕ να την κάνει, κανένα άλλο κόμμα. Τελειώνουν, χάνουν και μετά λένε θα κάνουμε την αποτίμηση όταν έρθει η ώρα και δεν την κάνουν ποτέ. Βέβαια υπάρχει και εξήγηση, γιατί πλέον τα κόμματα χρησιμοποιούν πιο σύγχρονες μεθόδους μέσα από τις δημοσκοπήσεις, τους προσδιορίζουν και τις αιτίες τις οποίες έχασαν και που έχασαν και όλα αυτά. Παρόλα αυτά αυτή την αποτίμηση την έκανα εγώ. Θα μπορούσα να πω ότι σαφέστατα υπήρξαν προσωπικά λάθη και παραλήψεις σε ό,τι με αφορά εμένα, τα οποία τα έχω τα προσδιορίσει. Μία κατηγορία είναι αυτή. Η δεύτερη κατηγορία είναι αυτά που με αφορούν άμεσα. Η δεύτερη κατηγορία ήταν πάντα ένα κυβερνητικό βουλευτή λάθη και παραλήψεις της κυβέρνησης των βαρύνων. Και ξέρετε, οι ψηφοφόροι ναι μεν θέλουν να μην φύγουν από το συγκεκριμένο κόμμα, αλλά προκειμένου να εκφράσουν και τη δυσαρέσκεια, απλώς δεν ψηφίζουν κυβερνητικό βουλευτή, αλλά ψηφίζουν το ίδιο κόμμα. Και η τρίτη κατηγορία θα μπορούσα να πω ότι είναι κάποιοι πόλοι εξουσίας οι οποίοι εντός εισαγωγικών χρησιμοποιώντας την εξουσία την οποία είχαν εκβιάσει τις ψήφους τις οποίες πήραν χρησιμοποιώντας αθέμητα μέσα για να μπορέσουν να κερδίσουν αυτούς τους αυρούς. Δεν γίνεται συγκεκριμένο, ο νόνο ή το. Κύριε Ντονιάδη, κάνετε αναφορά στο φυσικό αέριο. Θεωρείται ευλογία το φυσικό αέριο για τη Φλόρινα όταν το τελευταίο εξάμεινο δεν έγινε ούτε μία αίτηση και από αυτές που κάνανε αιτήσεις στους 19 έχουν μετανιώσει? Να πω για το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο όταν τότε είχαμε το πρόβλημα της τηλεθέρμασης, γιατί για να ξέρουμε και τι έγινε. Επειδή η τηλεθέρμαση και επειδή υπήρχε εξαγγελία της κυβέρνησης ότι θα κλείσουν τα εργοστάσια τα λιγνητικά, άρα δεν μπορούσε να υποστηριχθεί η τηλεθέρμαση της Φλόρινας από τον ΑΕΙΣ Μελίδης. Τότε λοιπόν βρεθήκαμε προδιλήμματος με τον Δήμαρχο Φλόρινας και με τον τότε Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη. Μας είχε παρουσιάσει μία μελέτη στην οποία έλεγε ότι εάν εφαρμοζόταν η τηλεθέρμαση με φυσικό αέριο με λέβητες της τηλεθέρμασης της Φλόρινας, κόστιζε περισσότερο στον καταναλωτή από ό,τι αν έπαιρνε απευθείας στο φυσικό αέριο. Και οπότε λοιπόν καταλήξαμε στο φυσικό αέριο με μία δέσμευση του Υπουργού ότι τα πάντα θα γίνουν πολύ γρήγορα, ούτως ώστε τέλη του 23 νομίζω ή τέλη του 24 θα υπάρχει το φυσικό αέριο στη Φλόρινα. Η δε εταιρεία δεσμευόταν σε όλες τις συναντήσεις μας ότι όντως θα είναι πανέτοιμη για να παραδώσει το έργο αυτό και θα μπορούν οι Φλωρίνες να τα απολαύσουν. Μάλλον ήταν Δεκέμβριο του 24. Ωραία.
Το θέμα είναι ότι υπάρχουν κάποιες μικρές καθυστερήσεις. Πιστεύω ότι θα ξεπεραστούν και ότι σιγά σιγά οι συμπατριώτες μας έχουν ακόμα τις αμφιβολίες τους, αλλά σιγά σιγά οι συμπατριώτες μας θα υπάρξει μια ομαλή ροή και θα γίνουν συνδρομητές και θα συνδεθούν με το αέριο και όλα θα πάνε καλά. Κύριε Αντωνιάδη, στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές της χώρας έχουν αλλάξει πολλά και στην κεντρική πολιτική σκηνή και για το κυβερνό κόμμα και για την αντιπολίτευση. Το ίδιο συμβαίνει και στη Φλόρινα. Η δική σας εκτίμηση για τους πιθανούς διεκδικητές στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας? Μιλάω τώρα για μετά από 4 χρόνια. Ναι. Ναι. Θα σας πω το εξής. Σαφέστατα έχω και άποψη για το θέμα, αλλά είναι πολύ παρακινδυνευμένο, επειδή βλέπετε ότι πλέον τα πολιτικά πράγματα γενικότερα στον κόσμο είναι πάρα πολύ ρευστά. Όταν βλέπετε σταθερές, π.χ. στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες αυτή τη στιγμή ανατρέπονται, στην Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπετε ποιοι είναι οι ηγέτες, δηλαδή έχουν ανατραπεί εδώ και μια δεκαετία περίπου, και δεν είναι ότι έχουν ανατραπεί, πλέον κυριαρχεί μια πολιτική αστάθεια γενικότερα. Άρα λοιπόν και εδώ νομίζω ότι τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα και κάποια πράγματα τα οποία φαίνονται σταθερά και θα μπορούσε κάλλιστα να πει κάποιος ότι ναι, ίσως θα μπορούσε να ήταν υποψήφιοι ή μια αξιόπιστη λύση ή οτιδήποτε, ανά πάσα στιγμή αυτά μπορεί να ανατρέπονται. Και είναι πάρα πολύ παρακινδυνευμένο, έτσι όπως έγιναν τα πράγματα πλέον, να κάνεις πρόληψη για κάτι παραπάνω από χρόνο. Να κλείσω. Ναι. Έχω να κάνω και εγώ. Πρώτη-τελευταία. Εντάξει, με την εμπειρία σας και στην τοπική αυτοδιοίκηση, πώς βλέπετε το πρώτο εννιάμινο της νέας περιφερειακής αρχής? Καταρχάς, σε τοπικό επίπεδο το βλέπω θετικά. Βλέπω ότι υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχουν διάθεση για συνεργασίες και αυτό είναι πολύ θετικό. Και σε κεντρικό επίπεδο, ενώ από άποψη περιφερειάρχη, πιστεύω ότι έχουν ξεκινήσει καλά. Ο καθένας βεβαίως κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Αλλά το πρώτο γέμνο το βλέπω θετικό. Κύριε Αντωνιάδη, πώς βλέπετε την πολιτική της κυβέρνησης αλλά και την αποτελεσματικότητά της? Στη Νέα Θητεία. Ναι, βέβαια. Κομίζω γλάφκα στις Αθήνας θα πω, γιατί ήδη υπάρχουν δημοσκοπήσεις οι οποίες λένε περίπου αυτό το οποίο θα πω εγώ. Και εγώ βλέπω ότι η δεύτερη θητεία δεν είναι όπως η πρώτη. Παρουσιάζει κάποιες παραλήψεις, κάποια λάθη, κάποια κενά. Έχω όμως εμπιστοσύνη στον Πρωθυπουργό και στους συνεργάτες ότι θα τα καλύψουν τάχιστα αυτά τα κενά και ότι θα μας παρουσιάσουν πάλι το αποτέλεσμα της πρώτης θητείας που ήταν θετικό. Βεβαίως, τους αναγνωρίζουμε τα ελαφρυντικά ότι πολλά εξ αυτών δεν είναι των ιδίων, αλλά είναι εισαγόμενα. Ένα μέρος λοιπόν είναι εισαγόμενα, αλλά ένα μέρος ανήκει αποκλειστικά στους ίδιους. Πιστεύω όμως ότι έχουν τον χρόνο να διορθώσουν, να ανασκευάσουν και να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες του κόσμου, ο οποίος τους εμπιστεύτηκε. Και εφόσον το κάνουν αυτό, ο κόσμος θα τους ξαναεμπιστευτεί. Κύριε Αντωνιάδη, 15 μήνες ξεκούρασης, ανασύνταξη των δυνάμεων, αλλά μαθαίνουμε ότι κατεβαίνετε συχνά στην Αθήνα. Σε τι έχουν να κάνουν αυτές οι επαφές? Οι επαφές έχουν να κάνουν γιατί μας εμπιστεύτηκαν ψηφοφόροι, οι ψηφοφόροι της Φλόρινας και θεσμικοί και απλοί πολίτες, οι οποίοι έχουν τα προβλήματά τους, και εννοείται ότι γίνεται η σχετική επαφή με τα Υπουργεία για να μπορέσουμε να προωθήσουμε την επίλυση όλων αυτών των ζητημάτων που αντιμετωπίζει ο Φλωρινιώτης και η Φλωρινιώτησα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.